Πάμε στην πολιτική διάσταση των πραγμάτων και έχουμε τη χαρά απόψε να φιλοξενούμε τον πρώην Υπουργό, πρώην Βουλευτή Αρκαδίας και υποψήφιο Βουλευτή Αρκαδίας, τον κύριο Κωνσταβλάση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Νομίζω έτσι κι αλλιώς η σχέση μας όλα αυτά τα χρόνια είναι και συνεχής και διαρκής και με εσάς και βέβαια και με όλους τους φίλους κάτοικους της Μεσσηνίας. Είναι μια σχέση συνέπειας με όλη την Πελοπόννησο την οποία έχετε και ενημερώνετε, γιατί αυτό επιτάσσει η δική σας θέση. Και να δούμε λίγο τα δεδομένα αυτών των εκλογών. Μπαίνει ένα νέο διακύβευμα στην εξίσωση. Νέο διακύβευμα. Το μόνο που έχει προστεθεί μετά τις τελευταίες εκλογές είναι ότι ο κόσμος έδειξε ότι τελικά συνέκρινε διαφορετικές τετραετίες και αποφάσισε να δώσει την εμπιστοσύνη του στη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Γιατί αν αυτό το βήμα δεν ολοκληρωθεί, δεν σημαίνει τίποτα και η κάλπη της 25ης Ιουνίου ξεκινάει από το μηδέν. Αυτό λοιπόν που ο κόσμος έδειξε ότι θέλει είναι θέλει σταθερότητα, θέλει συνέπεια, θέλει ανάπτυξη. Έδειξε ότι πραγματικά η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη παράταξη που έρχεται σήμερα και προβάλλει ένα συγκεκριμένο προεκλογικό κυβερνητικό έργο. Είναι η μόνη παράταξη η οποία έχει σχέδιο και όραμα. Από τις άλλες, από τα άλλα κόμματα, το μόνο που είδαμε είναι απλά μια στήρα αντιπολίτευση και κανένα κοστολογημένο πρόγραμμα. Και σήμερα που ερχόμαστε, αυτό που ζητάμε είναι ο κόσμος να επανεβεβαιώσει την εμπιστοσύνη του. Ούτε κάτι παραπάνω, ούτε κάτι λιγότερο. Και αυτοδυναμία. Και η αυτοδυναμία αυτή μοιάζει να είναι αυτοσκοπός, εγώ θα πω, για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί έτσι, δεν είναι και λίγο αλαζονικό η αυτοδυναμία ή τίποτα? Το αντίθετο. Και να σας θυμίσω εγώ ότι ως κάποιο σημείο της προεκλογικής περίοδου, ο ίδιος ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έλεγε ότι σαφώς αν ο κόσμος δείξει ότι θέλει μια κυβέρνηση συνεργασίας, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε. Όμως να σας θυμίσω ότι από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, και δεν αναφέρω βέβαια κάποια άλλα κόμματα που είναι πέραν δεξιά μας είτε πιο αριστερά από εμάς, με τους οποίους ίδιος δεν υπάρχει δυνατότητα συνεννόησης και σύμπλευσης, ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι εμείς επουδενή δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα πρόσφατα είπε ότι ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία έχει 149 βουλευτές, εμείς δεν πρόκειται να συνεργαστούμε. Άρα το αντίθετο, χωρίς κανένα ίχνος αλαζονίας, αλλά πραγματικά με σύνεση και ταπεινότητα, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι θα συνεχίσουμε να πείσουμε και τον τελευταίο Έλληνα για το πρόγραμμά μας και για αυτά που θέλουμε να κάνουμε την επόμενη μέρα στην πατρίδα, και η αυτοδυναμία είναι αυτό που έδειξε ο κόσμος ότι θέλει. Να σας θυμίσω ότι με το παλιό εκλογικό σύστημα και με το ποσοστό που πήραμε θα ήμασταν αυτοδύναμοι. Και αυτό δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλάζοντας τον εκλογικό νόμο και γινώντας το σε απλή αναλογική, αυτό που ουσιαστικά που ήθελε είναι να δημιουργηθεί αυτό το μπάχαλο, το οποίο το ζήσαμε στην τοπική αυτοδιοίκηση, το είδατε φαντάζομαι και εδώ σε όλα τα δημοτικά συμβούλια, ήθελε να το κάνει και σε την κεντρική πολιτική. Άρα ουσιαστικά σε αυτές τις εκλογές κάηκε ένα εκλογικό σύστημα, το οποίο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτή τη στιγμή εμείς ερχόμαστε και λέμε θέλουμε ο κόσμος να επιβεβαιώσει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Κυριάκου του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας και να μας δώσει την αυτοδυναμία, όχι επειδή εμείς θεωρούμε ότι μόνο έτσι γίνεται κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κανείς άλλος που θέλει να συγκυβερνήσει μαζί μας. Αν δεν συμβεί αυτό, θα πάμε σε τρίτες κάλπες, δεν τεινάζει όλο αυτό? Το ξέρετε πολύ καλά, το πλαίσιο της οικονομίας και την κατάσταση της σταθερότητας που η ίδια η Νέα Δημοκρατία πρεσβεύει. Είναι αυτονόητο ότι όταν είμαστε σε μια συνεχή προεκλογική περίοδο, τα προβλήματα συνεχίζουν και υπάρχουν. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι σήμερα και αυτές τις μέρες και μετά την επανεκλογή του κύριου Ερντογάν στην Τουρκία, είδαμε ότι γίνεται πάλι μια προσπάθεια εργαλειοποίησης του προσφυγικού. Γιατί βρήκανε ένα παράθυρο ευκαιρίας που δεν υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση, που δεν υπάρχει ένας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που δεν υπάρχει ένας υπουργός εξωτερικών Δένδιας, που δεν υπάρχει ένας υπουργός Εθνικής Άμυνας Παναγιωτόπουλος, οι οποίοι είχαν βάλει τα όρια τους με αποτέλεσμα να μην τρέφει οποιαδήποτε φρούδα ελπίδα η γείτονα χώρα, και τώρα που βρίσκει ένα κενό προσπαθούν πάλι να αρπάξουν ευκαιρία και να εργαλειοποιήσουν το προσφυγικό. Βέβαια αυτό δεν αφορά μόνο το προσφυγικό, αφορά και την οικονομία κλπ. Επομένως, σαφώς εμείς δεν θέλουμε εκλογές. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα επανεβεβαιώσει την εμπιστοσύνη του σε εμάς και με ένα ποσοστό, αν γίνεται, και ακόμα καλύτερο. Γιατί, ξέρετε κύριε Κανελόπουλε, αν όπως όλα δείχνουν μπουν στην κυβέρνηση άλλα δύο
κόμματα, δύο επιπλέον κόμματα, αυτό σημαίνει ότι ο πύχης αυτοδυναμίας ανεβαίνει. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι δεν έχουμε την δυνατότητα να πούμε, εντάξει, δεν μας φτάνει το 40, μας φτάνει και το 38%, αυτό δεν ισχύει τώρα. Άρα εμείς θέλουμε ένα ποσοστό, οπωσδήποτε, τουλάχιστον στα επίπεδα των προηγούμενων εκλογών, για να μπορέσουμε την 26 Ιουνίου να υπάρχει κυβέρνηση σταθερή. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Κυβέρνηση σταθερή που θα αντιμετωπίσει και τα προβλήματα της οικονομίας που αυτή την περίοδο είναι στο επίκεντρο. Και τώρα, ουσιαστικά, σας άκουσα για την προηγούμενη φορά, το συζητούσαμε, είπατε ότι μειώσατε μία σειρά από φόρους. Οι άμεσοι φόροι παραμένουν, οι έμεσοι φόροι παραμένουν. Ο ΦΠΑ τσακίζει. Και γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για τον ΦΠΑ τελικά. Ποιος μπορεί να πιστέψει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλύτερη λύση από αυτήν που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ? Να συμφωνήσουμε σε κάτι, κύριε Κανελόπουλο, ότι νομίζω ότι κανείς Έλληνας πολίτης δεν θέλει να πάρουμε οποιοδήποτε μέτρο το οποίο θα φέρει σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά της πατρίδας. Περάσαμε μια πολύ δύσκολη δεκαετία, θα έλεγα δωδεκαετία, γιατί ήταν τα 10 χρόνια των μνημονίων και ακολούθησαν τα χρόνια με τις συνεχείς κρίσεις, προσφυγικό, πανδημία, ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Άρα νομίζω ότι κανείς δεν θέλει να έχουμε πισωγύρισμα. Εμείς όλα τα μέτρα που παίρνουμε, και αυτό το δείξαμε και στην τετραετία που πέρασε, είναι μέτρα τα οποία φτάνουν στα όρια που μπορούμε να βοηθήσουμε τον Έλληνα πολίτη χωρίς να δημιουργούμε οποιοδήποτε πρόβλημα στην οικονομία μας. Γι' αυτό το λόγο εσείς το είπατε ότι μειώσαμε και πάνω από 50 φόρους. Φόροι δεν είχαν μειωθεί εδώ και 15 χρόνια. Για πρώτη φορά μειώσαμε φόρους εμείς. Για πρώτη φορά δόθηκαν αύξηση στον πρώτο μισθό. Έφτασε το 20% η αύξηση του κατώτατου μισθού. Για πρώτη φορά δόθηκαν αυξήσεις σε συντάξεις. Για πρώτη φορά δόθηκαν επιδόματα στους γιατρούς, του ΕΣΥ, του ΕΚΑΒ, στους νοσηλευτές. Για πρώτη φορά δόθηκαν όλα αυτά. Για πρώτη φορά γίνανε τόσες καινούργιες προσλήψεις σε υγειονομικό προσωπικό, σε παραϊατρικό προσωπικό, σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Όλα αυτά γίνανε συντονισμένα με πρόγραμμα και με σταθερά βήματα. Όχι απαραίτητα αργά βήματα, πολλές φορές χρειάζονται και γρήγορα βήματα, αλλά σίγουρα σταθερά. Σήμερα λοιπόν ερχόμαστε και λέμε, παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι υλοποιήσιμο, ένα πρόγραμμα που αγγίζει τα 9,1 δισεκατομμύριο και το οποίο είναι συμφωνημένο αυτό το πρόγραμμα με την Ευρώπη και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, είναι δεν τάζουμε τους πάντες στα πάντα. Αυτό ήθελα να πω, κύριε Βλάση, ή θα τραβάει το αυτή κάθε φορά η Ευρώπη και θα μπαίνουμε σε μια δημοσιονομική προσαρμογή και δεν θα υπάρχουν χρήματα. Αποδείχτηκε πρώτα απ' όλα ότι αυτά τα 4 χρόνια, ότι όχι μόνο ό,τι κάνουμε βρίσκει σύμφωνη την Ευρώπη, αλλά πολλές φορές λόγω και της δυναμικής που εμφανίζει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, είμαστε αυτοί που σέρνουμε τα γεγονότα και ανοίγουμε καινούργιους δρόμους και για την ίδια την Ευρώπη. Άρα σήμερα αν έρθουμε και μου πείτε, αν χρειάζεται να μειωθούν κάποιοι επιπλέον ΦΠΑ, κάποιοι επιπλέον φόροι, σαφώς είναι στο πρόγραμμά μας να μειώσουμε εκεί που πρέπει και μπορούμε. Αλλά όλο αυτό δεν μπορεί να γίνει αποσπασματικά. Θα πω για παραδείγματος χάρη ότι εμείς μειώσαμε το ΦΠΑ στον καφέ, μειώσαμε το ΦΠΑ στις μεταφορές. Αυτό όμως δεν έφτασε στον καταναλωτή, αλλά το κέρδος το απορρόφησαν οι επαγγελματίες. Άρα, αν πούμε ότι αύριο μειώνουμε τα ΦΠΑ στα τρόφιμα, πρέπει κατά πρώτον να δούμε αυτά τα δις που θα λείψουν από αυτό το ΦΠΑ και τα οποία πηγαίναν στην υγεία, στην παιδεία, στην άμυνα. Έχουμε από πού θα τα βρούμε. Ναι, αλλά... Και αν αυτή η μείωση του ΦΠΑ θα φτάσει στον καταναλωτή. Γιατί παραδείγματος χάρη, επειδή το αναφέρει και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ στις αποσπασματικές προτάσεις που κάνουν. Είδαμε την αντίστοιχη μείωση ΦΠΑ με τους Ποδέμους στην Ισπανία. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ο πληθωρισμός στην Ισπανία είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Ναι, αλλά ο πληθωρισμός πέφτει και η ακρίβεια των τροφίμων παραμένει. Αυτή τη στιγμή η ακρίβεια είναι μια έκτακτη ακρίβεια που οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες και αυτή την ακρίβεια εμείς την αντιμετωπίζουμε με έκτακτα μέτρα. Με όπως βάουτσερ τέτοια... και πας, σας ρωτάω, και αν θα και με βάουτσερ και με βάουτσερ και με όλα, ναι. Mm. Όλα και με το καλάθι της νοικοκυράς και με όλα τα κατατόπους μέτρα τα οποία έχουμε πάρει. Άρα μια έκτακτη κρίση την αντιμετωπίζουμε με έκτακτα μέτρα και από εκεί και πέρα εμείς σε βάθος χρόνου θα προχωρήσουμε και στις αυξήσεις των μισθών που για μένα αυτή και για τον Πρωθυπουργό αυτή είναι η λύση. Οι αυξήσεις σε μισθούς, η οποία θα μπορέσει να λύσει αυτό το πρόβλημα και οι οποίες αυξήσεις των μισθών, οι αυξήσεις των συντάξεων είναι και που θα μείνουν και αφού περάσει και αυτή η μεγάλη κρίση η οποία έρχεται από το εξωτερικό λόγω του πολέμου και της επισιτιστικής κρίσης που προκύπτει από Ουκρανία-Ρουσία. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι για να πάμε και πιο ατομικά. Πώς ήταν το αποτέλεσμα της Αρκαδίας για τη Νέα Δημοκρατία και τι φιλοδοξείτε να κάνετε τώρα? Έπεσε πολύ μεγάλο βάρος πάνω στις πλάτες σας. Ναι, το αποτέλεσμα της Αρκαδίας ήταν λίγο υψηλότερο
από το γενικό αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας συνολικά. Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε δική μου άποψη, θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια για να πάμε ακόμα καλύτερα στις επόμενες εκλογές. Υπάρχουν διάφορα επιμέρους θέματα τα οποία μπορεί να εξηγηθεί γιατί δεν μπορούσαμε να πάμε και λίγο καλύτερα. Παραδείγματος χάρη, το είχαμε αναφέρει σε μια προηγούμενη εκπομπή σας εδώ πέρα, ότι η Αρκαδία έχει τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού σε σχέση με το σε όλη την Ελλάδα, ίσως. 10,5%. Είχε και αποχή, κύριε Βλάση. Είχε και αποχή, αλλά πιο πολύ νομίζω ήταν η κρίση. Είναι η μείωση του πληθυσμού κατά πρώτον, και κατά δεύτερον υπάρχουν και διάφορα τοπικά χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη, στο κομμάτι του Πασόκ υπήρχε ένα δίπολο το οποίο ήταν ισχυρό και το οποίο απορρόφησε και ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, στην επαρχία μπορεί να το ζείτε και εσείς. Υπάρχουν πολλές φορές οι σχέσεις που την πρώτη ψήφο τη δίνουν και συναισθηματικά σε κάποιον άνθρωπο, ακόμη και ανήκει σε άλλο κόμμα, αλλά τη δεύτερη έρχονται στο κόμμα τους. Αυτό νομίζω θα γίνει και αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι πραγματικά αισιόδοξος ότι θα πάμε καλύτερα στις επόμενες εκλογές τοπικά στην Αρκαδία. Πάντως δηλαδή, εσείς φτάσατε τον πήχη των 14.000 που ήταν πολύ ψηλός. Εγώ αν πω δεν είμαι ικανοποιημένος από το ποσοστό των ψήφων που πήρα, κύριε Κανελόπουλε, να πέσει ο ουρανός πάνω. Επομένως, σαφώς είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συμπατριώτες Αρκάδες που με στήριξαν σε αυτές τις εκλογές και όλες τις προηγούμενες, και οι οποίες, βέβαια, να το πω, κύριε Κανελόπουλε, δεν είναι απλά μου δώσανε μια ψήφο. Νομίζω ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της σχέσης αξιοπιστίας και ειλικρίνειας που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια και το οποίο φτάνει στην κάλπη. Άρα, εγώ απέναντι σε αυτούς τους 14.000 ψήφους πρέπει να τους κοιτάω πάντα στα μάτια, αλλά. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε όλοι οι πολιτικοί. Δεν είμαστε βουλευτές μόνο αυτών που μας ψήφισαν. Είμαστε βουλευτές όλου του νομού. Είμαστε βουλευτές όλων όσων είτε ψήφισαν, είτε ακόμα και απήχαν από την εκλογική διαδικασία. Τα προβλήματα είναι κοινά, δεν έχουν χρώμα και αφορούν όλους τους συμπατριώτες μας και στον νομό μας και στην Πελοπόννησο και σε όλη την Ελλάδα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θα έχουμε δυνατότητα να την ξανακάνουμε εστιάζοντας τα ζητήματα της Αρκαδίας. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.